Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Οι ώρες τις οποίες διανύουμε είναι κρίσιμες. Πιθανότατα να βρισκόμαστε και λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές. Αυτό να μην το νομίζετε ότι είναι πυροτέχνημα. Η κυβέρνηση κρέμεται από μια κλωστή. Έχει χαθεί η συνάφεια μεταξύ των κομμάτων που την απαρτίζουν. Πιέζεται να λάβει αποφάσεις που αφορούν το Σκοπιανό, τα ελληνοτουρκικά, και βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση όσον αφορά τα οικονομικά. Έχουν θέσει δηλαδή όλα τα θέματα μαζί. Και βεβαίως οι εκλογές είναι η λύση όταν έχουμε μία κυβέρνηση αδρανή και να έχει χάσει όλο της το νεύρο, απονευροποιημένη, όπως είναι η παρούσα κυβέρνηση. Ξαναλέω αυτό που είπα για να το κρατήσετε μέσα σας. Γιατί είναι πρώτη φορά που το λέω στην Πάτρα. Ότι έχει χαθεί η συνάφεια μεταξύ των κομμάτων που απαρτίζουν την κυβέρνηση, πρώτον, πιέζεται δεύτερον από τους Αμερικανούς να παραδώσει το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια, παρά τη θέληση του ελληνικού λαού, που κατά τεράστια πλειοψηφία είναι αντίθετη. Στα ελληνοτουρκικά έχει αφήσει αυτή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, πάνω από 7 χρόνια τη χώρα ανεξόπληστη. Η χώρα είναι παντελώς ανεξόπληστη. 7 χρόνια ούτε μία βίδα δεν έχει αγοραστεί από την Ελλάδα. Τη στιγμή που οι Τούρκοι έχουν 18 δις ετησίως δαπάνη για την άμυνα, εμείς έχουμε 5, και από τα οποία 5, τα 4,2 είναι μισθοδοσία. Εμείς λέει, δεν έχουμε κανέναν εξυγχρονισμό στους εξοπλισμούς. Και το τέταρτο, το οικονομικό, το οποίο δεν είναι και αυτό τυχαίο, διότι οι ξένοι απαιτούν, προκειμένου να βγει η χώρα από τα μνημόνια, ή να υπάρξει τέταρτο πρόγραμμα στήριξης, τέταρτο μνημόνιο, ή να κοπεί το αφορολόγητο από τον Αύγουστο και να μειωθούν οι συντάξεις και οι μισθοί που έχουμε ψηφίσει να κοπούν από την 1η Ιανουαρίου του 19, να μειωθούν από τώρα, από τον Αύγουστο του 18. Δηλαδή γίνεται εδώ ένα παζάρι, εδώ και 2 μήνες, με τι τρόπο θα εξέλθουμε του μνημονίου. Θα εξέλθουμε με τέταρτο μνημόνιο ή με μείωση του αφορολόγητου από τον Αύγουστο και μείωση μισθών και συντάξεων από τον Αύγουστο. Συντάξεις και μισθούς που έχουμε ήδη ψηφίσει να τις κόβαμε από 1η-1η-19. Αυτές είναι οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα, ένα κόμμα τίμιο σε όλα αυτά. Εμείς δηλώσαμε στην κυρία Γεννηματά ότι δεν μετέχουμε στην προσπάθειά της που έκανε. Έκανε, μας κάλεσε πριν από ένα χρόνο, πολεμώντας να βάλει και την Ένωση Κεντρών στο σύστημα αυτό που μπήκε ο Θοδωράκης, που μπήκαν κάτι άλλοι. Εγώ έθετα και θέτω ακόμη κάποιους όρους. Ποιοι είναι οι όροι?
να φύγουν οι παλαιοί, αυτοί που ήταν πάνω από 10-20 χρόνια βουλευτές, να μην ξαναπολιτευτούν. Δεύτερον, να επιστρέψουν τα δάνεια που έχουν λάβει. Και τρίτον, να ζητήσουν μία συγγνώμη για το 1 εκατομμύριο διορισμούς που φτώχεψαν τη χώρα. Αυτά τα τρία πράγματα ζήτησα από το ΠΑΣΟΚ, τα οποία δεν τα έκαναν κανένα. Επιπλέον, όχι μόνο δεν έκαναν αυτά που ζήτησα, αλλά πήγαν και ψήφισαν υπέρ της ενισχυμένης αναλογικής. Ενώ το ΠΑΣΟΚ είχε κύριο άρθρο στην 3η Σεπτέμβρη την απλή αναλογική. Μετά, βέβαια, από αυτή τους τη συμπεριφορά που δεν γυρίζουν τα δάνειά τους και κοροϊδεύουν. Και μάλιστα η κυρία Γεννηματά σήμερα το πρωί την άκουσα στο Sky και είπε το εξής. Τα δάνεια τα πήρε το ΠΑΣΟΚ σε μια εποχή που έπαιρνε και η χώρα δάνεια. Τι να κάνει. Και η χώρα, λέει, δεν μπόρεσε να πληρώσει τα δάνειά της, έτσι δεν μπόρεσε και το ΠΑΣΟΚ. Τι φανταστείτε. Η υπεύθυνη της στόχευσης της χώρας δίνουν εξήγηση ότι αφού φτώχευσε η χώρα, καλώς φτώχευσαν και οι ίδιοι. Και θέλουν παρά τα αυτά να κυβερνούν. Μην νομίζετε ότι επειδή λένε στις δημοσκοπήσεις ότι παίρνουν 8% και 10% ότι θα πάρουν τέτοια ποσοστά. Όταν έρθει η ώρα προς τις εκλογές, θα δεχθούν την επίθεση από την Ένωση Κεντρών. Ο κόσμος όντως θέλει ένα μεσαίο κόμμα. Ο κόσμος θέλει να μεγαλώσει ένα κόμμα κεντρό. Αλλά αυτό δεν θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Αυτό θα το δείτε όταν έρθει η ώρα. Εγώ τους αφήνω, γιατί είχα προβλέψει ότι θα φαγωθούν μεταξύ τους. Οπότε μπορεί να μην χρειαστεί ούτε να τους επιτεθώ. Μπορεί δια του αλληλοσπαραγμότους να με διευκολύνουν. Να μην χρειαστεί ούτε να τους αντιπολιτευτώ. Αλλά είναι πολύ ουσιώδες ένα κόμμα να συμβάλλει με διορισμούς στην στόχευση της χώρας, να έχει πάρει 200 εκατομμύρια δάνειο, να έχει προδώσει ακόμη και την απλή αναλογική που ήταν το κύριο άρθρο του Ανδρέα Παπανδρέου στη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη, και να έχει και μούρι να λέει ότι πρέπει να γυρίσει για να σώσει για δεύτερη φορά τη χώρα. Αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Βέβαια και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος παρουσιάζεται ως σπουδαίος πολιτικός κλπ. Ο κύριος Τσίπρας τα κάνει όλα αυτά γιατί βρίσκεται στην Ελλάδα που ξεχνάμε εύκολα. Η ομάδα που διοικεί το ΣΥΡΙΖΑ είναι η ομάδα που έδινε από το 60 στον Τίτο το Μακεδονία. Η ομάδα που διοικεί σήμερα το ΣΥΡΙΖΑ είναι η ομάδα που παραχωρούσε τη λέξη Μακεδονία στους Σκοπιανούς από το 1960. Λένε τώρα επειδή 145 κράτη έχουν αναγνωρίσει τι να κάνουμε, έχουν αναγνωρίσει με τη λέξη Μακεδονία. Αυτοί δεν περίμεναν να περάσουν όλα αυτά τα χρόνια. Από το 60 δίνανε στα Σκόπια τη λέξη Μακεδονία και από το 60 μετήχανε σε διαδηλώσεις οι σημερινοί ΣΥΡΙΖΕΙ στα Σκόπια διαδηλώνοντας υπέρ του ότι είναι Μακεδόνες. Από το 1960 δεν χρειάστηκε να περάσει τόσος καιρός για να προδώσουν. Ξεκίνησαν μειοδοτούντες. Το ξέρετε αυτό. Αλλά και η δεξιά αυτή τη στιγμή διαπράττει εξίσου μεγάλη μειοδοσία. Διότι λέει ότι στηρίζει τη γραμμή Βουκουρεστίου. Η γραμμή Βουκουρεστίου είναι Μακεδονία Παύλα Σκόπια. Και με ρώτησε ο Αμερικανός πρέσβης, το 2008 κύριε Πρόεδρε μου, γιατί δεν κάνατε συλλαλητήρια. Τον κοίταξα, λέω, ποιο 2000. Λέει το 2008 ήρθε ο Καραμαλής με την Πακογιάννη στο Βουκουρέστι και είπανε Μακεδονία Παύλα Σκόπια.
Και δεν έγινε δεκτό αυτό, διότι οι άλλοι επιμέναν τότε μόνο Μακεδονία, γι' αυτό δεν επήλθε συμφωνία. Οι Σκοπιανοί τότε επέμεναν μόνο στη λέξη Μακεδονία. Και δι' αυτού του τρόπου σαμποταρίστηκε η συμφωνία. Αλλιώς θα είχε ήδη από το 2008 επιτελεστεί Μακεδονία Παύλα Σκόπια. Γιατί τότε, λέει, δεν κάνατε διαδηλώσεις. Ακούτε, τι με ρώτησε. Και του λέω, όταν ένας κομίτης κινδυνεύει να χτυπήσει τη γη, συζητάμε μήπως τη χτυπήσει. Οπότε θα εξαφανιστεί και η ζωή από τη γη. Αλλά αν περάσει ο κομίτης και τελικά δεν τη χτυπήσει, αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου, είναι γεμάτη ελπίδα. Συνεχίζει και ζει ο άνθρωπος. Έτσι είναι. Γι' αυτό λέω δεν κάναμε διαδηλώσεις, γιατί δεν επήλθε συμφωνία. Αν κινδύνευε να υπάρξει συμφωνία, αμφιβάλλεται ότι θα κάναμε συλλαλητήρια. Οι άλλοι όμως, μου λέει, οι Σκοπιανοί θεωρούν ότι αφού πήγε η ελληνική κυβέρνηση και το προσέφερε το Μακεδονία Παύλα Σκόπια, το έχουν κατακτήσει. Είναι δικό τους. Δεν μπορείτε τώρα, κύριε Λεβέντη μου, να ξεκινάτε από το μηδέν και να λέτε δεν τους δίνουμε τίποτε. Διότι όταν βρέθηκε ένας Κώστας Καραμαλής με μιας οικογένειας που είναι αυξημένη σε πάση περιπτώσει μέσα στην Ελλάδα επιρροής και τους δίνει το Μακεδονία Παύλα Σκόπια, και ο Καραμαλής δεν απαντάει. Ο Καραμαλής λέει σιωπά. Η στάση του Καραμαλή είναι να σιωπά. Το ακούσατε. Και προχθές μάλιστα στη Βουλή, ο πρόεδρος της Βουλής, όταν μίλησα για μειοδοσία, μου είπε να σβήσουμε από τα πρακτικά τη λέξη μειοδοσία, διότι είναι βαριά. Όταν ψηφίσει κάτι η Ελληνική Βουλή, λέει κύριε Λεβέντη, σημαίνει ότι το δεχόμεθα ότι είναι νόμιμο. Ακούτε τι μου είπε. Ότι ό,τι ψηφίζει η Βουλή είναι νόμιμο, δεν είναι μειοδοσία. Λέει, σε λίγο θα μας απαγορεύσουν να ομιλούμε. Εδώ είναι σίγουρο θα το ψηφίσουν. Το ΚΚΕ το δίνει. Το ΚΚΕ έχει δηλώσει ότι αν φύγουν τα λιτρωτικά, προσφέρει τη λέξη Μακεδονία με σύνθετη μορφή. Η Νέα Δημοκρατία και αυτή το ίδιο. Ο Δένδιας και η Μπακογιάννη και οι λοιποί, και αυτοί το δίνουν. Τώρα βέβαια έχει μια μετατόπιση η Νέα Δημοκρατία, λίγο προσέχει, γιατί το κοινό της θα της δείξει μεγάλη κατραπακιά αν δώσει τη λέξη Μακεδονία. Πολεμούνε να βρουν τρόπους, αλλά ο Τσίπρας θα τους πει στην Βουλή το δικό σας νομοσχέδιο, το 8 φέρνω όπως ψήφισε. Αυτό που το έγραψε ο δικό σας ο Καρμαλής ο Κώστας. Δεν θα το ψηφίσετε. Θα είναι λεπτή η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Η γεννηματά το δίνει. Είπαν ότι αν φύγει τα λιτρωτικά, δίνεται η λέξη Μακεδονία σε σύνθετη μορφή, ο Τσίπρας το δίνει, άρα θα περάσει με 230. Και πάνε να μας απαγορεύσουν να το ονομάσουμε και μειοδοσία. Και θυμιάμαι τώρα, ενώ το λέω εδώ στην Πάτρα, τα έσχη του Καραμαλέικου με το Κυπριακό το 60, που πήραν και υπογράψαν τη συμφωνία της ειδήσης του Λονδίνου οι Καραμαλίδες και δίνανε το δικαίωμα εγγυήτριας δύναμης στην Τουρκία για την Κύπρο. Και έρχεται στη Βουλή ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο γέρος και λέει ελήθη το Κυπριακό, επιτέλους, ελήθη. Το ξεχνάμε ως θέμα και πάμε παρακάτω. Και σηκώνει τον Γιώργος Παπανδρέου. Λέει, μήπως έχετε κοιμηθεί ξεσκέπαστος. Λέει, τώρα ξεκινάει το Κυπριακό. Τώρα ξεκινάει, μετά την προδοσία σας ξεκινάει το Κυπριακό. Όταν βάζεις στην Τουρκία εγγύητρια δύναμη για την Κύπρο, δεν ξέρεις ότι θα βρει αργά ή γρήγορα την αφορμή να κάνει απόβαση. Λέω λοιπόν από την Πάτρα στον Πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα. Δεν θα πω τις λέξεις ούτε προδοσίες ούτε μειοδοσίες. Όποια κυβέρνηση προσφέρει
τον όρο Μακεδονία εις τα Σκόπια, θα φέρει ακέραιη την ευθύνη για τις περιπέτειες στις οποίες εισέρχεται η χώρα. Και γι' αυτό η Ένωση Κεντρών θα αντισταθεί μέχρι τέλους. Και αυτό ότι το δίνει το ΚΚΕ, το δίνει η Γεννηματά, το δίνει ξέρω εγώ η Νέα Δημοκρατία, το δίνουν όλοι οι σοβαροί. Το δίνουν γιατί πέρασαν 150 κράτη και το είπανε Μακεδονία. Και άρα πρέπει και εμείς να συμβιβαστούμε, αυτά να τα ξεχάσουν. Να ξέρετε ότι και μόνη η χώρα η Ελλάδα, αν δεν αναγνωρίσει τα Σκόπια με τη λέξη Μακεδονία, οι άνθρωποι θα είναι αυθαίρετοι και παράνομοι. Γιατί είναι κλεπταποδόχοι, γιατί παραβιάζουν ανοιχτές πόρτες, γιατί γνωρίζουν ότι πήγαν στην περιοχή να ζήσουν 1000 χρόνια μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γιατί γνωρίζουν ότι είναι ανέντιμοι, γιατί είναι ανέντιμο ένας λαός να κλέβει σύμβολα και ιστορία, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να ζήσει. Και γιατί τους μεταχειρίστηκε ο κομμουνισμός, τους μεταχειρίστηκε για να πλήξει την Ελλάδα, χωρίς να έχουμε καμία στήριξη ούτε από τους Αμερικανούς, καμία στήριξη. Και οι Αμερικανοί έχουν ένα μίσος κατά της Ελλάδος. Ένα μίσος κατά της Ελλάδος, γιατί όταν και στον πρόεδρο Χάρτερ κάναμε καμπάνια οι ομογενείς στην Αμερική για να τον βγάλουμε, με υπόσχεση να συνεχιστεί το εμπάργο πώλησης όπλων προς την Τουρκία που είχε επιβληθεί μετά την απόβαση στην Κύπρο, ο Κάρτερ πήγε και αφαίρεσε το εμπάργο. Παραβίασε τις υποσχέσεις του προς την Ομογένεια. Πρόδωσε την Ελλάδα ο Κάρτερ. Και τη Χούντα των Συνταγματαρχών την αγκάλιασε η Αμερική. Αλλά και στα Ήμια η στάση των Αμερικανών δεν είναι τίμια. Είπανε και οι Τούρκοι και οι Έλληνες φευγάτε. Οι Τούρκοι φεύγανε από ξένο έδαφος. Είναι ελληνικό έδαφος τα Ήμια. Φεύγουν από ξένο έδαφος. Οι Έλληνες όμως φύγανε από ελληνικό έδαφος. Και όταν ο Έλληνας στρατιώτης κατεβάζει σημαία και αποχωρεί από ελληνικό έδαφος, αυτό κύριε Τσίπρα ονομάζεται προδοσία. Άλλη λέξη δεν γνωρίζω. Το λέει και ο όρκος των νεοσυλλέκτων. Ότι δεν θα αποστώ τη σημαία και δεν θα αφήσω δεν θα εγκαταλείψω το έδαφος. Ο όρκος που λένε οι νεοσύλλεκτοι όταν ορκίζονται, το λέει αυτό. Αλλά οι Τούρκοι βρίσκονται σε ξένο έδαφος και φεύγουν. Οι Έλληνες δεν υπερασπίζονται το δικό τους έδαφος. Και αν το κάνουμε αυτό 1, 2, 3, 13, μετά παγιώνουμε μια κατάσταση αδυναμίας προάσπισης του εδάφους μας και νομίζω ότι αυτό είναι η φιλανδοποίηση της Ελλάδος. Ξέρετε ότι η Φιλανδία είναι ένα κράτος το οποίο έχει κακοποιηθεί, μπορεί να μην το ξέρετε, γιατί οικονομικά στέκει καλά. Καθόλου τον ψυχρό πόλεμο μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας, η Φιλανδία, επειδή βρίσκεται δίπλα στη Ρωσία, δεν είχε ένα αέριο χώρο, τον παραβίαζε καθημερινά, τον θεωρούσε αεροδιάδρομο για τα ρώσικα αεροπλάνα τα πολεμικά, η Ρωσία. Έκανε πολλές προσπάθειες η Φιλανδία να προασπίσει τον ενέργειο της χώρο. Έκανε μέχρι και στην Αμερική κάναν συμφωνία να βοηθήσει και η Αμερική να πιέσει την Ρωσία. Αλλά η Ρωσία είπε στους Αμερικανούς, χωρίσατε τον κόσμο, όσοι είναι δίπλα μου θα την πληρώσουν. Αυτούς που είναι δίπλα μου θα τους εξουσιάζω. Σας έχω αφήσει εσάς τους Αμερικανούς σαν τους αρουραίους και κάνετε παντού στη γη ό,τι θέλετε. Αυτούς που είναι κοντά μου τους εξουσιάζω εγώ. Και έτσι η Φιλανδία ήταν μια χώρα χωρίς ελευθερία. Είχε μόνο οικονομική ελευθερία, το γνωρίζετε αυτό. Ήταν απικία των Ρώσων.
Και έχει γίνει αυτό παγκοσμίως δεκτό και επειδή εξασφαλίστηκε η ειρήνη, δεν τις επιτέθηκαν τις ίδιες ενδιαφέροντο μόνο για αεροδιάδρομο να έχουν από πάνω της. Να πούμε και δύο λέξεις πριν φύγουμε από την Πάτρα και για το οικονομικό. Το οικονομικό θέμα δεν είναι τυχαίο. Που λέει ο Τσίπρας, τελειώνουμε, φεύγουμε από τα μνημόνια τον Αύγουστο. Τα μαύρα του τα μεσάνυχτα φεύγει. Η κατάσταση στη χώρα είναι πιο ελεηνή από ό,τι ήταν το 9. Ξέρετε, τώρα έχουμε βάλει και υπογραφές βάναυσης εναντίον του εαυτού μας. Δηλαδή έχουμε υπογράψει 3,5% πλεόνασμα μέχρι το 2022. Έχουμε υπογράψει 2,4% πλεόνασμα μέχρι το 2060 και 99 χρόνια υπερκόφτη. Και στον υπερκόφτη μετέχουν όλες οι δημοτικές και δημόσιες εκτάσεις του δημοσίου. Τι σημαίνει αυτό στον υπερκόφτη, προσέξτε, και οι ναοί και τα αθλητικά γυμναστήρια και όλα ανήκουν στον υπερκόφτη με ειδικό νόμο. Προσθέσανε πριν από 15 μέρες ειδικό νόμο στο άρθρο περί οικονομίας, περί μνημονίου, με το οποίο εισήλθαν στον υπερκόφτη τα πάντα. Δηλαδή, τι να σας πω, εδώ στην Πάτρα, ένα ναό, ο ναός Αγίου Ανδρέα. Νομίζετε ότι δεν είναι στον υπερκόφτη? Είναι. Ακόμη και αυτά που είχαν εξαιρεθεί μέχρι τώρα, κάτι αρχαιολογικοί χώροι, εισήλθαν. Και το περάσαν σε ένα άρθρο. Μια νύχτα, κάτι στις 2 η ώρα. Όπως και προχθές μόλις περάσαν ένα άλλο για να προσλάβουν 70.000 συμβασιούχους. Προχθές τη νύχτα. Εγώ δεν ήμουν στη Βουλή. Με ειδοποιούνε, μου λένε τρέξε, συμβαίνει κάτι. Λέει τι συμβαίνει, μητροπολογία λέει, με την οποία 70.000 συμβασιούχοι διορίζονται. Λέω μέσα στη νύχτα. Λέω η Γεροβασίλη, γιατί αυτή είναι η αρμοδία της διοίκησης. Λέει όχι η Γεροβασίλη, στο νομοσχέδιο για τα μνημόνια. Βάζουν άσχετες τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια. Και το κάνουν 2 τη νύχτα, 2.30. Δηλαδή περίπου συμπεριφέρονται όπως αυτοί που ανοίγουν ένα σούπερ μάρκετ να κλέψουν το ταμείο. Δεν νομίζω να συμπεριφέρονται διαφορετικά. Και αυτά που σας λέω τώρα είναι δαπάνες μεγάλες, 70.000 συμβασιούχοι να διοριστούν. Πισωγυρίζει η χώρα ό,τι πετυχαίναμε, ό,τι έχουμε πετύχει με θυσίες, αφήνοντας τον κόσμο μυστικό 8 χρόνια, πάνε αυτοί μέσα σε μια μέρα. Γι' αυτό μιλάω ότι οι εκλογές είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι πάρα πολύ κοντά, έχουν αποκοιμήσει και το Μητσοτάκη. Μην νομίζετε ότι ο Μητσοτάκης ότι είναι έξυπνος. Ο Μητσοτάκης μπορεί να θέλει την εξουσία, αλλά έχει πείσει ο Τσίπρας ότι για την εξουσία μπορεί να τα κάνει όλα. Και έτσι έχει αποκοιμήσει το Μητσοτάκη. Ότι θα πάει μέχρι τέλος του 19 και θα ξυπνήσει ένα πρωί ο Μητσοτάκης με προκηρυγμένες εκλογές και θα τρέχει να κάνει συνδυασμούς. Το ξέρετε αυτό. Αυτό θα γίνει. Λοιπόν, δεν είναι η ώρα τώρα να πούμε περισσότερα, άλλωστε είμαι σίγουρος ότι πιο πολλοί από εσάς παρακολουθείτε επιμελώς αυτά που γίνονται. Δεν είναι ένα κρατήριο καινούργιο το οποίο πρώτη φορά με ακούει. Εγώ σας ευχαριστώ για ό,τι κάνετε. Η Πάτρα πράγματι για πολύ λίγο δεν έβγαλε βουλευτή και είναι μεγάλη αμαρτία. Είναι μεγάλη αμαρτία αυτό που έγινε στην Πάτρα, διότι υπελείπεται κατά πολύ λίγους σταυρούς. Ένα άλλο πάει επίσης που θέλω να ξέρετε, γιατί μπορεί να από τις δημοσκοπήσεις να παρασύρεστε, ακόμη και στη δημοσκόπηση εχθές που μας είχαν 2,7,
Το άθροισμα των κομμάτων ήταν, το άθροισμα των κομμάτων ήταν 72, αν τα αθροίζατε τα ποσοστά. Δηλαδή ήδη η Ένωση Κεντρών και σε αυτή τη δημοσκόπηση ήταν 3,8. Απλά το δηλώνουν έτσι γιατί είμαστε το μόνο κόμμα που εκτός από τα προηγούμενα 5 θα μπει στη Βουλή και προσπαθούν να δώσουν την εντύπωση ότι κινδυνεύουμε να μην μπούμε. Αλλά θέλω να ξέρετε και κάτι άλλο. Ότι εγώ προσωπικά δεν θεωρώ επιτυχία να πάρουμε 3,5-4-4,5 και να μπούμε στη Βουλή. Αυτό είναι προσωπική ήττα για μένα. Γιατί αυτό το ποσοστό το πήραμε πρόπερση όταν ήμασταν απ' έξω. Εγώ πιστεύω ότι το ποσοστό που θα λάβουμε είναι άνω του 5,5-6. Τώρα πόσο θα είναι ακριβώς δεν μπορώ να ξέρω. Και θα γίνει στο τέλος μεγάλη φωνική μάχη. Πόλη με πόλη και στήθος με στήθος και σπίτι με σπίτι. Εκείνο να ξέρετε όμως που δεν θα αφήσω είναι τον κόσμο να μην ενημερωθεί ότι και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας είναι και δυο άχρηστοι, επικίνδυνοι, ότι εκφράζουν ομάδες συμφερόντων και δεν πρόκειται ποτέ να γίνει κάθαρση σε αυτή τη χώρα όσο ψηφίζονται αυτά τα κόμματα πάνω από 20-25%. Όσο λαμβάνουν τέτοια ποσοστά, κάθαρση δεν πρόκειται ποτέ να γίνει, γιατί αυτοί θα διαπραγματεύονται την ατιμωρησία τους. Επομένως πρέπει, αν θέλουμε όντως να καθαρίσουμε με το παρελθόν τις διαφορές μας, να φτιάξουμε ποσοστό για την Ένωση Κεντρών άνω του 10. Δεν είναι εύκολο, δεν ξέρω αν θα το πετύχουμε. Αν όμως θέλουμε η χώρα να φτιάξει, αυτός είναι ο στόχος και όχι ένα 4 για να κάνουμε κι εμείς γύρω θριάμβου τη νύχτα των εκλογών. Δεν με ενδιαφέρει τέτοιου είδους αποτέλεσμα εμένα. Θα είναι προσωπική ήττα. Εγώ θέλω να αγωνιστείτε, να αγκαλιάσετε όλους με αγάπη, όλους. Κανείς δεν πρέπει να εξαιρεθεί από αυτή την προσπάθεια. Να είναι προσπάθεια εξωστρεφής και όχι εσωστρεφής, γιατί όσοι παρουσιάζεστε να έχετε απόψεις για εσωστρέφειες, κάνετε ζημιά. Δεν είναι καλός ο τάδε, δεν είναι καλός ο τάδε. Εδώ μας ενδιαφέρει να φέρεις, φέρε 10 καινούργιους και όχι να κρίνεις αυτούς που έχω ήδη. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο αργότερα. Όταν είσαι στις παραμονές του να κριθείς από την κοινωνία, η εξωστρέφεια δίνει τη νίκη. Τελεία και παύλα. Επομένως πρέπει όλοι να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις μέχρι τέλους και θεωρώ πολύ πιθανό να ξεπεράσουμε το 7, το 8, το 9, ακόμη και το 10% εάν αγωνιστούμε. Να ξέρετε δεν θα πάμε με κανέναν, ούτε με τον Μητσοτάκη, δηλώνω από τώρα, ούτε με τον Τσίπρα και τότε θα βάλουμε πια τον τελικό πύχη, θα ζητήσουμε το 8 να γίνει 20-25 ώστε να φτιάξουμε κυβέρνηση. Αυτή είναι η Ένωση Κεντρών και όχι να εκλυπαρώ τον κάθε Μητσοτάκη ή τον κάθε Τσίπρα για να μετάσχω. Το όνειρό μου δεν είναι να παίξω το ρόλο του Καμένου ή του Κουβέλη. Το όνειρό μου είναι να έχω λαό μαζί μου και με βάση τον λαό αυτόν να επιβάλλω τη θέλησή μου στους άλλους. Και αυτό μόνο εσείς μπορείτε να με βοηθήσετε να το επιτύχω. Έχουμε και μια συγκέντρωση στο πάρκ το ξενοδοχείο στις 19 του μηνός, είναι Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Πατησίων εκεί το ξενοδοχείο, πάρκ 19 τώρα Μαρτίου. Κατά τις 7.30, η ώρα είναι 7.30 το βράδυ, γιατί το μεταδίδει έρθα αυτό και πρέπει 8 να αρχίσει η μετάδοση της ΕΡΤ. Επομένως δεν έχουμε περιθώριο να γίνεται άλλη ώρα η συγκέντρωσή μας, η κάθε συγκέντρωσή μας γύρω στις 8 πρέπει να ξεκινάει εκεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ όλοι. Να ξέρετε ότι
η νίκη που έρχεται είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί δεν έχουμε ούτε οι βουλευτές μας γίνονται δεχτοί στα κανάλια, έχουμε, ας πούμε, έχουμε ρατσισμό εναντίον μας. Ακόμη και σε μένα εκδηλώνεται ρατσισμός από όλες τις τηλεοράσεις. Δέστε στον Παπαδάκη, σε όλους, εμφανίζονται του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, της Ένωσης Κεντρών, κάθε πότε βλέπετε. Έτσι θα κρίνετε. Κάνουμε 10 εμφανίσεις αυτοί, 15 και μία εμείς. Υπάρχει ρατσισμός. Αλλά η νίκη θα είναι πολύ μεγάλη και θα νικήσουμε και τις φασίστες της Χρυσής Αυγής. Αυτοί νομίζουν ότι θα πάρουν και αυτοί 8 με 10. Ο χώρος του κέντρου ξέρει να τους νικάει. Στο τέλος θα καταλάβει ο κόσμος ότι από το κέντρο έχει να δει κάτι. Από τους φασίστες δεν έχει να δει τίποτε. Έτσι, οι φασίστες κάνουν έναν αγώνα που μας θλίβει σαν λαό. Γιατί? Γιατί εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες της κοινωνίας και την αμορφωσιά της. Ενώ εμείς στο κέντρο θέλουμε να υπερέχουμε σε επιχειρήματα και να νικάμε με τη συμβολή του απλού πολίτη και ιδιαίτερα των νέων, για τους οποίους δίνουμε τη ζωή μας όλοι. Ιτός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φόγκος σου, ως δεξαμένη το λόγον σου. Διού Θεό πρεπός εδωμάτισας, την φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ηθικάτε κόσμισας. Βασίλειον ιεράτευμα, Πατερός ιεν, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσεσθε ημίν το μέγα έλεος. Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, Θεέ των όλων υπερούσιε όντως, την ενιάψιον ευλόγησον περίοδον, σώζον το ελέησου το απείρο ηχτήρμον, πάντα στους λατρεύοντας, σι το μόνο δεσπότη, και εκφώντας φόβο λύτρωτα, εφορών πάσιν, το έτος χορήγησον. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα έλεος σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών, Χριστοστόμου, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε των αίων ενή αυτών, της Χριστότητος του Κυρίου, και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων. Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, του Προέδρου και των μελών, της Ενώσεως Κεντρών και των φίλων αυτών, των απεκδεχομένων το παρασουμέγα και πλούσιων, έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της αληθινής χαράς και πάσης ευλογίας, ο διε του Αγίου σου Αποστόλου Παύλου, εντυλάμψη μην πάντα προς δόξαν Θεού ποιήν, ο διε του αυτού υπών, πανκτίσμα Θεού καλών, και ουδέν απόβλημα μετ' ευχαριστίας λαμβανόμενων, όχι την προγονική μον ταύτην κληρονομίαν, την βασιλόπιταν, ως σύμβολον ενότητος και αγάπης, παρά των πατέρων ημών προσδεξάμενος, σύ ευλογητέ Κύριε, ευλόγησον τα δώρα ταύτα, και τους μεν προσενεγκώντας εις πανεύων αγαθών κατεύθυνων, τους δε εξ αυτών μεταλειψωμένους, σώους και υγιένοντας, πάντα δε διατήρησον εν το ονόματί σου, ή ναώσι εν, προς δόξαν του Αγίου ονοματός σου, ότι σύ οδοτή των αγαθών και στη δόξαν αναπέμπομεν, συν τον άρχος σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ,
και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμώ Μαγείας Αυτομητρός και η Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμτου Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, ού την προσκύνηση εορτάζομεν, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, Προστάτου και Πολιούχου ημών και Ιδητρού της των Πατρέων Εκκλησίας, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου και Σαρίας του Ουρανοφάντορος και Μεγάλου, και πάντων στον Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Κύριε Πρόεδρε, έχω την ιδιαίτερη χαρά και ευλογία να σας μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κυρίου κυρίου Χρυσοστόμου, ο οποίος εύχεται στον αγώνα σας, στην προσπάθειά σας, να έχετε πάντοτε την ευλογία του Θεού, έτσι ώστε να είμαστε όλοι ενωμένοι για το καλό αυτού του τόπου και να αγωνίζεστε πάντα, έτσι ώστε αυτό το καλό του τόπου να δίνει στους πολίτες την ευημερία, τη χαρά, την αγάπη και την ειρήνη. Καλή χρονιά και κάθε καλό στους αγώνες σας. Κάτε μαζί και στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Το πρώτο κομμάτι να το εφιερώσουμε στον Χριστό μας, στον Άγιο Βασίλειο, στην Εκκλησία και στους εχμαλώτους στρατιώτες μας, οι οποίοι βρίσκονται εκεί. Να τους δώσει ο Θεός λίγο την ελευθερία τους. Κατασκευασμένη κατηγορία. Μάλιστα. Κατασκεύασαν κατηγορία, τους ονόμασαν κατασκόπους. Δύο φαντάρους, ανθρώπους που εχάθησαν στον δρόμο ή απλά έκαναν την περιπολία τους, τους προσάπτουν κατηγορίες κατασκόπων. Πρόκειται για βάρβαρο και κτηνώδες κράτος των Τούρκων. Να μεταφέρετε κι εσείς στον Σεβασμιότατο την αγάπη μας και να ξέρει ο Σεβασμιότατος ότι ούτε στην αλλαγή ταυτότητας φύλου ψηφίσαμε, ούτε στην Ινδική Κάναβη ψηφίσαμε. Και της Εκκλησίας η θέληση θα είναι πάντα πηξίδα για την ψηφοφορία της Ένωσης Κεντρών. Το δεύτερο το κόβουμε για την Ελλάδα και για να γυρίσουν τα παιδιά πάλι, δεύτερο κομμάτι, να γυρίσουν σώα πίσω, γιατί περνάνε άσχημα, μόνο να ξέρει κανείς μέσα στις τουρκικές φυλακές ότι είναι και να τους χρεώνουν κατασκοπία. Αυτό είναι δηλαδή εκ των ουκ άνευ. Λοιπόν, να κόψουμε για την Πάτρα το τρίτο κομμάτι, που είναι η γενέθλια του Γεωργίου Παπανδρέου. Και να κόψουμε για όλα τα μέλη που αγωνίζονται εδώ με τόσο δύσκολες συνθήκες και αν όχι δύο, 1,5 βουλευτές θα πάρουμε. Θα πλησιάσουν οι δύο πάντα, για την Αχαΐα εννοώ. Λοιπόν, για τους δύο βουλευτές που έρχονται της Αχαΐας είναι το τέταρτο κομμάτι.